Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, ο Θεός θα μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Στη σημερινή μας έκτακτη ραδιοφωνική συνάντηση θα έχουμε μια ιδιαίτερη ευλογία. Θα ακούσουμε με τη χάρη του Θεού την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου, που πραγματοποίησε στο σύνδεσμο αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος Πυργοτέλους 3α του Παγκράτη. Ο πατρίς Στέφανος μας είναι ιδιαίτερα αγαπητός και γνωστός από τα πολλά βιβλία του. Περισσότερο όμως έγινε γνωστός σε εμάς από το βιβλίο του «Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία», το οποίο διαβάσαμε στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και αγαπήσαμε πολύ. Με βάση αυτό το βιβλίο του ζητήσαμε από τον πατέρα Στέφανο να μας μιλήσει για τις εμπειρίες του από τη Θεία Λειτουργία. Ο πατήρ Στέφανος μας μίλησε από καρδιάς και με ιστορίες. Ιστορίες από το γεροντικό και τη ζωή Αγίων και Αγίων Γερόντων που και ο ίδιος γνώρισε, που έχουν να κάνουν με τη Θεία Λειτουργία. Ας ευχηθούμε αυτό το βιβλίο του πατρός Στεφάνου και η ομιλία που απόψε με τη χάρη του Θεού θα ακούσουμε να γίνουν μια αφετηρία για όλους μας, ώστε να καταλάβουμε καρδιακά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να προσπαθούμε με πνευματικούς κόπους να συμμετέχουμε όσο μπορούμε καλύτερα σε αυτό. Τελειώνοντας τον προλογό μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Στέφανο για αυτή την ιδιαίτερη ευλογία και την τιμή που μας έκανε να έρθει στο σύνδεσμο αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος και να μιλήσει, αλλά και για την άδεια που μας παραχώρησε να γράψουμε και να μεταδώσουμε την ομιλία αυτή από το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε πως το βιβλίο «Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία» κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Ας ακούσουμε τον πατέρα Στέφανο. Εγώ δεν θα σας πω θεωρίες, μόνο ιστορίες. Γιατί κάθε ιστορία είναι μια δυνατή εμπειρία, είναι ένα βίωμα ψυχικό, το οποίο το παίρνει και το ζει ο άνθρωπος για όλα τα χρόνια της ζωής του. Καμιά φορά είναι τόσο δυνατές αυτές οι εμπειρίες που όχι μόνο δεν τις ξεχνά ποτέ, αλλά είναι και καθοριστικές για την πορεία του εν Χριστώ, για τη σωτηρία του. Ενθυμούμαι στα μαύρα χρόνια της κατοχής στη Δράμα, γιατί είμαι από τη Δράμα, και στο βαρύ χειμώνα του 1941 προς το 1942 εδώ στην Αττική πέθαναν στους δρόμους οι άνθρωποι και εμείς εκεί. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Εγώ τότε ήμουνα γύρω στα 11. Κάποιος γείτονάς μου, Τσαγκάρης ήταν, Θανάσης ήταν το όνομά του. Ένα πρωινό που το κρύο ήταν πολύ δυνατό, μα πάρα πολύ δυνατό, και η θερμοκρασία σχεδόν μηδέν, ξεκίνησε για το μαγαζάκι του. Μετά τις 8:30 όμως, διότι η κυκλοφορία απαγορεύεται τότε. Ήταν ενδυνημένος με μια παλιά προβιά από κατσίκι, την οποία είχε τρεπίσει, προέκαγε μπολώσει εκεί άλλα κομμάτια από προβιές και μανίκια, διότι στερούμεθα και από ρούχα, δεν είχαμε τίποτα. Πριν πάει όμως στη δουλειά του, περνούσε από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στην πλατεία της Δράμας. Άναβε ένα κεράκι, προσκυνούσε τις εικόνες και ύστερα πήγαινε στο μαγαζάκι. Φτάνοντας στην εκκλησία, βλέπει έναν μισόγυμνο άντρα στα σκαλοπάτια εκείνης της εκκλησίας να τρέμει από το κρύο και την παγωνιά. Βοήθησε με, του λέγει, πεθαίνω από το κρύο. Και κύριε Θανάσης, χωρίς να διστάσει καθόλου, βγάζει την προβιά και το τη φοράει. Σε ευχαριστώ, του λέει, η ευλογία του Θεού στα μπάρα σου. Μπαίνει μέσα στο ναό, ψάχνει για κερί να ανάψει,
Ούτε χεριά δεν είχαμε τότε. Ούτε χέρι βρήκε. Ασπάζεται τις σειρές του πόντας. Ούτε δεν είχε έρθει ακόμα ο γερές, μόνο η κόρα θα ανοίξει την εκκλησία. Έκανε μια μικρή προσευχή. Πολλές φορές το σταυρό και φεύγει. Βγαίνοντας έξω, ψάχνει για εκείνον τον δυστυχισμένο άνθρωπο και δεν τον βλέπει πουθενά. Και το σπουδαιότερο, το φοβερότερο, βλέπει στα σκαλοπάτια να είναι αφημένη η προβιά. Η προβιά σαν κάτι. Γεμάτουσα μηχανία και δεξεδό και δεξεκεί. Και μη βλέποντας πλέον κανέναν, έσυψε, πήρε την προβιά και την ξαναφόρεσε. Γιατί και εκείνος έτρεμε από το κρύο. Τώρα όμως ήταν τόσο ζεστή η προβιά, που όπως έλεγε έμοιαζε με θερμό λουτρό. Στο μαγαζί εκείνη την ημέρα δεν πάτησε κανένας. Το κρύο ήταν φοβερό, τα μαύρα εκείνα χρόνια της κατοχής. Ήρθε η ώρα 3, το έκλεισε και πήγε στο σπίτι του γεμάτο σκέψεις. Και αναρωτιόταν μέσα και έλεγε, «Θεέ μου, τι θα φάμε σήμερα?» Υπάρχουν 3 παιδιά, η γυναίκα μου είναι άρρωστη, έχουμε γιαγιά, έχουμε παππού και τόσους άλλους. Αλλά πάλι αυτή η προβιά που με ζεσταίνει τόσο πολύ. Και τι έγινε αυτός ο ευλογημένος? Γιατί το πέταξε? Γιατί σηκώθηκε και έφυγε? Και αφού κρύωνε που τη ζήτησε, την έδωσα, γιατί την πέταξε κατόπιν? Με αυτές τις απορίες και τις άλλες αγωνίες το τι θα γίνει στο σπίτι, που δεν υπήρχε ούτε ένα ξύλο για να ζεσταθούνται, έφτασε στο σπίτι και μόλις μπαίνει μέσα το βλέπει ζεστό και το τραπέζι έτοιμο με τηγανίτες, ζυμάρι τηγανισμένο στο λάδι. «Πού βρέθηκαν αυτά, βρε γυναίκα?» ρώτησε εξαφιασμένος. «Για έλα να δεις», του λέει, «έλα να μπούμε στη μικρή αποθήκη». «Κοίταξε», του λέει, «το πρωί που μπήκα μέσα είδα αυτή την κατσαρόλα γεμάτο αλεύρι καλαμποκής και αυτό το μικρό μπουκάλι γεμάτο αφουλάν, αυτό το ξύλινο δοχείο γεμάτο αλάτι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά κάτω από τη σκάλα υπήρχαν και 2 αγκαλιές ξύλα, τόσο όσα για να μας στάσουν να περάσουμε σήμερα τη βραδιά αυτή τη βαριά ημέρα του χειμώνα». «Πώς βρέθηκαν αυτά, άντρα? Ποιος θα έφερε Θανάση εδώ? Μήπως εσύ τη νύχτα?» «Όχι, γυναίκα, μόνο ο Θεός κάνει θαύματα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά μην βγάλει τσιμουδιά, γιατί θα χαθεί τη Θεία Ευλογία». Έτσι λοιπόν, αλεύρι, λάδι και αλάτι και ξύλα για θέρμαση δεν έλειψαν εκείνες τις φοβερές ημέρες της κατοχής. Όχι όμως για πολύ, αλλά μόνο για 14 μήνες. Και δεν ήταν βέβαια αυτό λίγο, διότι τόσο διάστημα κράτησε το μυστικό της ευλογίας του Θεού η ταλέπορη και ευλογημένη εκείνη η γυναίκα. Από αυτά βοηθούσε και τους γείτονες. Ενθυμούμε ότι βοήθησε και εμάς. Όταν όμως απεκάλυψε το μυστικό, χάθηκε η ευλογία. Αυτά τα λέμε μονάχα στον πνευματικό για να διοπιστώσουμε πότε υπάρχει φόβος και πλάνη. Όταν ο άνθρωπος, όταν ο χριστιανός είναι ευσεβής, όταν τιμά τον Θεό με τη ζωή του, όταν προσεύχεται πρωί και βράδυ, όταν εξομολογείται με συντριβή, όταν με τα φόβου
πίστεως και αγάπης προσέρχεται στα Πανάγια μυστήρια, όταν τηρεί τις εντολές, όταν καλλιεργεί τις αρετές και ειδικότερα την ταπείνωση, ευρίσκει έλεος και χάρη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρας ημών Ιησού Χριστού. Διαφορετικά και τα έργα μας τις πιο πολλές φορές είναι άχρηστα, διότι αν γίνονται προς το Θεαθήνε, και ο Φαρισαίος έλεγε ότι νηστεύουν δεις το Σαββάτο, νηστεύουν δύο φορές την εβδομάδα, που τα λέγαμε εμεί σήμερα Τετάρτη και Παρασκευή, δεν τρώω ούτε λαδάτι. Από 100 ως 8 με το 1 δέκατο, δηλαδή αν παίρνω 300.000 δραχμές το μήνα, τις 30.000 τις διαθέτω, αυτό είναι το 1 δέκατο, για ελεημοσύνες. Τι ρώτησε εντολές. Δεν είμαι κλέφτης, δεν είμαι άδικος, δεν είμαι φόρτος, δεν είμαι εκείνο, δεν είμαι αυτό, δεν είμαι το άλλο, δεν είμαι. Και δεν είμαι και σε αυτόν τον τελάν, το βρωμιάρι. Και όμως ο τελάνης, ο αμαρτωλός που χτυπούσε το στήθος του. Και φάνεσαι ο Θεός μιλά στη τιμή του αμαρτωλό, αυτός μπήκε στον πάρος. Και ο άλλος που τα τηρούσε όλα, αλλά με υποεκκρισία και προς το Θεατίνε, αυτός τα χάσε. Και όσοι περηφάνησαν αντιτάσσονται και ταπεινείται έδιδωση την χάρη. Κάποτε ένας δραστήριος ιερός, συγχωρέστε με, σε μια επαρχιακή πόλη είχε πλούσια εξωτερική δράση. Και από μέσα του έλεγε, ποιος άλλος κληρικός δουλεύει σαν και εμένα. Η δική μου δράση έχει θαυμάσια αποτελέσματα. Πόσα έργα, έστω και πνευματικά περισσότερα από τα δικά μου, κάνουν οι ξακωστοί ιεροκήρυκες και οι τάδε γεροντάδες. Ακόμα και ο πατήρ Αμφιλόχιος ο Μακρύς. Και με τον πατέρα Φιλόφιο τον Ζερβάκο περισσότερη εργασία κάνω εγώ. Και από τον τάδε και από τον τάδε, για να μην πω γιατί μερικοί εξ αυτών ζούνε, να μην αναφέρω τα ονόματά τους. Ένα βράδυ λοιπόν, όπως κοιμόταν, ξαφνικά ξύπνησε. Τρόμαξε. Κάτι μέσα του του είπε να σηκωθεί. Δεν το φώναξε κανένας. Αλλά μια ακατανίκητη δύναμη τον έκαμε να σηκωθεί. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Σηκώθηκε λοιπόν και σαν αυτόματο ντύθηκε, έβαλε το καλυμάκι του, κοίταξε την ώρα, ήταν 2:30 μετά τα μεσάνυχτα. Βγήκε έξω σαν ρομπότ, σαν κάποιος να τον κατήφθηνε, και πήγε προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Ερχόταν από την πίσω πλευρά του ιερού. Έτσι κάνοντας κύκλο βρέθηκε μπροστά στον εξονάρχικα του ναού. Το σκοτάδι ήταν πυκνό και ο ουρανός γεμάτος σύννεφα. Μάλλον θα έβρεχε. Εκείνη τη στιγμή μια αστραπή φώτισε τον τόπο για να ακολουθήσει και μεγάλη δυνατή βροντή. Στο δευτερόλεπτο που έφυξε η αστραπή και φώτισε όλο τον τόπο, διάπλατα ήδη ο ιερέας τον εξονάρτηκε και μπροστά στην πόρτα του ναού να στέκεται ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός. Ταυτόχρονα τον είδε να κάνει το σημείο του σταυρού, να ανοίγει την αμπαρωμένη πόρτα και να μπαίνει μέσα. Δεν μπορούσε να ξανοίγει κλειδί γύρω. Νόμιζε πως θα ήταν ο νεοκόρος, αλλά 2:30. Ο ιερέας αθόρυβα τον ακολούθησε μέσα στο ναό και στάθηκε πίσω από μια κολόνα παρακολουθώντας σιωπηλά τον άγνωστο αυτό χριστιανό. Ο χριστιανός γονάτισε μπροστά στην εικόνα του Χριστού που ήταν στο ιερό τέμπλο και άρχισε να προσεύχεται. Τα αναμένα καντιλάκια μπροστά στις ιερές εικόνες χάριζαν ένα γλυκύτατο ηλαρό φως. Ξαφνικά από την εικόνα του Χριστού άρχισε να ξεχύνεται μια ολόλαμπη και πάλευκη φωτοχυσία που καταρχάς τύλιξε
τον προσευχόμενο χριστιανό, ο οποίος υπερίπτατο του εδάφους, τότε του είδε ότι ήταν πιο ψηλά το έδαφος, στον αέρα, και συνέχεια απλώθηκε σε όλο τον ναό. Ο θαυμασμός και το δέος που κατέλαβε τον ιερέα δεν περιγράφει. Ύστερα από αρκετή ώρα, το γαλινόμορφο κεράσμιο αυτό φως άρχισε σιγά σιγά και πολύ απαλά να χαμηλώνει, να σβήνει, να χάνει. Σηκώθηκα εγώ χριστιανός, είπε δύο φων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Και με το αμήν ακούστηκε μια βροντή φοβερή, αληθινή βροντή βέβαια, άσπραψε ο ουρανός και φαίνεται πως μαρτύρησε την αλήθεια του γεγονότος της πνευματικής λατρείας αυτού του απλού χριστιανού. Τι να κάνουμε εμείς οι παπάδες, κοκορευόμαστε, βλέπετε. Ο παππούλης βγήκε αμέσως έξω χωρίς να γίνει αντιληπτός και σε λίγο ακολούθησε ο ανώνυμος ευλαβής χριστιανός, κλείνοντας πίσω του την πόρτα του ναού. Ο ιερεύς στη συνέχεια ακολούθησε τον ανώνυμο θεοσεβή χριστιανό μέχρι ότου ήρθε σε κάποιο σπίτι. Κράτησε τη διεύθυνση του σπιτιού του και έφυγε. Στον δρόμο άρχισαν να φαίνονται και οι πρώτοι άνθρωποι και να κινούνται βέβαια προς τις διάφορες κατευθύνσεις των εργασιών τους. Είχε ήδη φτάσει 5:30 το πρωί. Πήγε στο σπίτι και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ήταν διαρκώς ανήσυχος. Τι συνέβη? Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ποιος ήταν και δεν το γνωρίζω εγώ? Την άλλη μέρα πήγε και περπατούσε μπροστά από το σπίτι του παράξενου αυτού χριστιανού. Στεκόταν, το κοίταζε. Περνούσε και ξαναπερνούσε και ξαναπερνούσε. Προσπαθούσε να βρει κανέναν γνωστό, τον του ρώτησε. Έχει πράγματι κάποιο. Ποιος κάθεται εδώ, του λέει, για πες μου. Τι το δες, παππούλη? Αυτός πέντε θα ήταν περίεργος. Τι σε νοιάζει τι τον θέλω, πες μου μόνο ποιος μπαίνει εδώ. Του είπε, δεν τον ήξερε ο ιερός. Καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος. Πηγαίνει στην εκκλησία, βεβαίως πηγαίνει. Και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Α, είναι και παντρεμένος. Έχει και παιδιά. Πόσα παιδιά έχει? 8 νομίζω, δεν ξέρω κιόλας μήπως τα μέτρησε ποτέ, το απάντησε εκείνος. Τέλος πάντων κατάφερε με κάποιους γνωστούς, μετά από 2-3 μέρες, να κάνει μια επίσκεψη στο σπίτι του αγνώστου αυτού χριστιανού. Τον είδε. Ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, με ασυνήθιστα φωτεινό πρόσωπο και καταγάλανα καθαρά μάτια. Με χαμόγελο γλυκύτατο και συγχρόνως ταπεινός, πράος, αγαθός. Τον περιποιήθηκαν φιλόξενα. Τους ρώτησε ορισμένα πράγματα. Και εκείνος απαντούσε πολύ ταπεινά και μισημένο το κεφαλάκι. Ο χριστιανός εξομολογείται τακτικά στην πρωτεύουσα του νομού σε έναν γνωστό πνευματικό. Όλη η οικογένεια πολύ συχνά κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων και ζούσαν όλη η ζωή μια απλή ήσυχη ζωή με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και εγκράτεια. Εγκράτεια. Μισθοστεντήρητος, τοχός, πολύτεκνος οικογενειάρχης, τραπεζικός υπάλληλος ήταν. Έτρεφε και συντηρούσε τα 8 παιδιά του, τη σύντροφο της ζωής του, τον υπέργυρο πατέρα του και τον εαυτό. Τον έτρωγε όμως τον ιερέα από μέσα του η αγωνία. Ποια ήταν τέλος πάντων αυτή η κρυφή πολιτεία αυτού του ανθρώπου? Ποια ήταν τέλος πάντων η ζωή του για να έχει μια τόσο μεγάλη χάρη? Στη νυχτερινή του προσευχή και μέσα στην εκκλησία και μάλιστα υπεράνω του εδάφους, ώστε να τον περιλούσει ακόμα και το φως του Θεού, το φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που έβγαινε από την Αγία του εικόνα στο Ιερό Τέμνο.
Μια εβδομάδα ο ιερεύς δεν βγήκε έξω. Ήταν αμίλητος και σκεφτικός. Ύστερα αρρώστησε. Ο παππούλης από τη στεναχώρια του αρρώστησε. Ένα μήνα ολόκληρο. Μάλιστα. Ένα μήνα ολόκληρο ήταν άρρωστος αυτός ο παππούλης. Και πήρε το μάθημά του. Οι καλές πράξεις και τα πολλά και τα μεγάλα έργα χωρίς ταπεινό φρόνημα στα μάτια του Θεού, αδελφοί μου, χριστιανοί μου, δεν έχουν καμία αξία. Ούτε τα παχιά τα λόγια και τα ωραία κηρύγματα οικοδομούν αν το πνεύμα του ιερέως δεν είναι συντετριμένον και επιταπεινωμένον. Δεν βλέπετε η δική μας η μύτη των παπάδων πόσο στραβή είναι προς τα ψηλά. Και τότε πικραμένος θυμήθηκε ότι και τις προσευχές του και τις νηστείες του και τις ελεημοσύνες του και τα κηρύγματά του και όλα του τα έργα τα έκανε προς το Θεαθήνε της ανθρώπου. Όπως και οι συγκρίσεις του προς την πνευματική εργασία τόσων και τόσων Αγίων Επισκόπων, ιερέων και γεροντάδων ήσαν καθαρά από αυτό. Ένας απλός τοχός οικογενειάρχης, ταπεινός στο πνεύμα, είχε ασυγκρίτως πολύ μεγαμιλήτερη παρησία στο Θεό από αυτόν τον ιερέα που εθεωρεί το ευλαβέστατο με πλούσια δράση και Άγιος ανάμεσα στους ανθρώπους της ενορίας του. Θα μπορούσα να πω αλήθεια την τραγική ειρωνία. Έμαθε όμως καλά το μάθημά του ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται ταπεινή διαδίδωση την χάρη. Έμαθε ακόμα ότι μακάρι είναι μόνο η πτωχή το πνεύμα, τη δηλαδή ταπεινή, και όσοι έχουν καρδίαν καθαράν, διότι μόνον αυτοί που έχουν καρδιά καθαρή, αυτοί και μόνον των Θεών όψονται εντός της καρδίας αυτά. Αυτόν τον παππούλη τον εξομολόγησαν και τον κοινώνησαν στο αντικαρκινικό του Μεταξά στην πενταετία 70-1970-1975 όταν ήμουν εφημέριος στον Άγιο Βασίλειο Πειραιώς. Αν έχουμε σωστή μετάνοια, πάβουν και οι ενοχές της συνειδήσεως και ο άνθρωπος ξαναγίνεται παιδί του Θεού, άξιος της Βασιλείας των Ουρανών. Εκείνο που δυστυχώς μας λείπει από όλους μας και πρώτα από μένα, είναι ότι δεν έχουμε αληθινή μετάνοια. Με την κλίση της Θείας Χάριτος και τη δική μας θετική ανταπόκριση, την καθημερινή μας συντριβή και τη μετάνοια, την ενεργουμένη πίστη και αγάπη, όταν κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις κάθε βράδυ μπαίνουμε σε ένα λουτρό δακρύων, τότε ξαναγεννιόμαστε. Αναγεννιέται ο άνθρωπος με γέννηση πνευματική, θεία και ουράνια. Γιατί η συντριβή και η μετάνοια και τα δάκρυα, γι' αυτό λέμε σε μια ευχή του Οσίου Εφραίμου, μου και έχω μετάνοια, μου και έχω δάκρυα, μου και έχω κατάνοιξη, τίποτα δεν έχω από αυτά πέρα. Και αν λοιπόν δεν έχω αυτά, πώς θα έχω ταπείνωση. Και αν δεν έχω ταπείνωση, πώς θα έχω χάρη. Βέβαια, ο Θεός ξέρει πώς, πού, πότε, με ποιον τρόπο θα τη δώσει αυτή τη Θεία Χάρη. Ύστερα εξαρτάται και από το δοχείο που διαθέτει ο καθένας από εμάς. Το δικό μου το δοχείο είναι μικρότερο από μια καλή δαχτυλίθρα. Πόσο να σας πω ότι μπορεί να είναι, όσο είναι το κύρωμα μιας φακής. Αλλονόν είναι πιο μεγάλη, πιο μεγάλη, πιο μεγάλη, πιο μεγάλη. Και όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το δοχείο, τόσο και περισσότερη χάρη δέχεται. Πλημμύρα τότε η φωτοχυσία του Παναγίου Πνεύματος
και πολλαπλά τα χαρίσματα με τα οποία ενδύεται ο άνθρωπος από το Πανάγιο Πνεύμα. Έτσι πορευόμαστε από το κατοικόνα στο καθομοίωσο. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία», μου είπαν για κάποιον ιερέα, ο οποίος ήταν ήδη 70 χρόνια κληρικός. Έγινε τα τόσο χρονών κοντά στα 100. Πήγα και τον βρήκα. Και τον πείσα πολύ να μου πει μια εμπειρία του. Δεν μπορεί 70 ολόκληρα χρόνια στο θυσιαστήριο και κάτι να μην του συνέβη. Ευσαβέστατος, λειτουργούσε πριν από πολλά χρόνια, όπως μου είπε, του Αγίου Δημητρίου, τον οποίον ευλαβήθη. Λόγω του ότι ήταν μεσοβδόμαδα η εορτή του Αγίου Δημητρίου και αυτός ήταν σε χωριό, οι χριστιανοί μέσα στο ναό ήσαν ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάκτυα, 5-10 σας. Η λειτουργία προχώρησε, και έφτασε η στιγμή του καταγιασμού των Δημιουργών. Τα σάρει κονσόν και έσκυψε βαθιά για να πει την ευχή έτη προσφερμέση τη λογική τάφτη. Ανορθώθηκε και είπε και ποιήσον των μενάρτων τούτων, το δέντο ποτηρίου και τα λοιπά με τα βαλών. Και τότε μια φοβερή αστραπή ήλθε από το πουθενά. Από τον ουρανό ήρθε, δεν ξέρω. Από την κόχη του Αγίου Βήματος, παίξα. Από τον τρούλο του ναού, παίξα. Δεν κατάλαβα. Εκείνο που είδε και ένιωσε ήταν ότι η αστραπή χτύπησε την Αγία Τράπεζα και την έσχισε στα δύο. Πλάι από τα τιμία εδώ. Και έμεινε βουβός και άφωνος, γεμάτος έκπληξη και βέος και φόβο. Τα πάντα δε περιορίστησαν από τον Άδη των Ήλιων της Τρισιλίου Θεότητος. Πρωτόγνωρα αισθήματα τον κατέλαβαν. Ήταν εκστατικός και αρκετά λεπτά άφωνος και ακίνητος. Τι είδους ουράνια αστραπή ήταν αυτή, τι ήθελε να δηλώσει. Τι ήθελε να σφραγίσει, τι άραγε να ήθελε να επιβεβαιώσει. Και τότε φώναξε θριαμβευτικά, «Ναι Κύριε, είσαι ο αληθινός Θεός, ο μόνος ζών Κύριος, ο σωτήρας του κόσμου. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, έψελε και ξαναέψελε και ξαναέψελε, ξανά και ξανά». Ο ψάλτης. Τελικά, ο Μπαρμπαγιώργης ο ψάλτης μπήκε μέσα στο Ιερό Βήμα για να δει τι γίνεται. Και με το έπαπα, τι θα γίνει με σένα, ακόμα να συνέβεις. Τι απαθείς, είσαι καλά. Όλα επανήλθαν στην φυσικότητά τους. Με τις φωνές του Ιεροψάλτου, συνήλθε ο ιερεύς, σηκώθηκε, πήρε το θυμιατό, έβαλε τη μία μου μέσα και είπε «Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου» για να συνεχιστεί η Θεία Λειτουργία. Μετά από αυτό το συνταρακτικό γεγονός για λίγον καιρό και πριν από τον καταγιασμό των τιμίων δώρων, αν δεν είχε κάποιο παιδάκι μέσα στο Άγιο Βήμα, έβγαινε εδώ στην ωραία πύλη και φώναζε. Γιώργο, έλα μέσα, έλα μέσα, έλα μέσα. Το φώναζε. Αλέξη, έλα μέσα. Φώναζε κάποιον από τους άντρες που παρευρίσκονται στην εκκλησία. Λέει, κάτσε εδώ, τον έβαζε εκεί δίπλα στην Αγία Τράπεζα. Κάτσε, κάτσε. Κουράτσε και κάτσε. Του είχε δημιουργεί τρόπον την άλλη, όπως το διατύπησε ο ίδιος, ένα φόβο, ένας φόβος
Μη τυχόν ξανασυμβούν τα ίδια φοβερά πράγματα τα οποία ως άνθρωπος κομμάτινος και αμαρτωλός δεν μπορούσε πλέον να αντέξει. Εμείς και ως λειτουργοί του υψίστου, άλλους χασμουριέται, άλλους πηγαίνει εδώ, άλλους πηγαίνει εκεί, άλλους θυμάται αυτό, άλλους θυμάται εκεί. Και οι εκκλησιαζόμενοι χριστιανοί, το μυαλό τους πετάει πότε εδώ και πότε εκεί, και δεν σταματάτε. Και αντί να προσεύχεται, να συστέλλεται από τον φόβο και εκεί μέσα του να παρακαλεί και να βέεται για τη σωτηρία της ψυχής του, γιατί μια μέρα θα βρεθεί και εκείνος και εγώ και όλοι μας μπροστά στο φοβερό κριτήριο του Θεού για να δώσουμε λόγο για τις πράξεις μας, για τα λόγια μας, για τα έργα μας, για τις ενθυμίσεις μας, για τις σκέψεις μας, για τη γλωσσίτσα μας που κόκαλα δεν έχει αλλά κόκαλο τσακής. Πολλά τα μυστήρια του Αγίου Θεού τέτοια που όσες φορές συνέβησαν στον ελόγο ιερέα, όπως ήταν και όπως έλεγε, ήταν για να δυναμώσει η πίστη του, διότι μερικές φορές εκλονίζεται κάτω από το βάρος των ποικίλων προβλημάτων που είχε, διότι πεθαίνοντας η πρεσβυτέρα του το άφησε 7 μικρά παιδιά, τα οποία έπρεπε να μεγαλώσει μόνος του μέσα από την φοβερή ευτυχία. «Ναι, Πάτερ μου», μου είπε, «ναι, Πάτερ μου, με τρεμάμενη φωνή, διότι και η ηλικία του ήταν περασμένη, όπως σας είπα, πολλές φορές κλονίστηκα στην πίστη μου από τα έκτακτα, αλλά αυτά τα έκτακτα αληθινά γεγονότα, τα υπερφυσικά και τα ακατάληπτα που ο Πανάγιος Θεός μα παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, 3-4 φορές συνέβησαν αυτά, στερέωναν την πίστη μου. Και στο βάπτισμα είδα θαύμα. Και στο γάμο είδα θαύμα. Είδα κατάλευκο περιστέρι να κατεβαίνει στις κεφαλές των νεονύμφων που είχαν προσέλθει αγνότατοι στο μυστήριο του γάμου. Είδα θαύματα από το ευχέλιο και θαύματα στο μυστήριο της σειράς εξομολογήσεως. Και όλα αυτά έγιναν για να στερεώνουν τη δική μου απιστία, για να μπορώ και να ομολογώ και να φωνάζω και να κραυγάζω, όπως ο Απόστολος Θωμάς, ο Κύριός μου και ο Θεός μου δόξας. Όλες οι ευλογημένες ενέργειες της Θείας Χάριτος είναι συγχρόνως και πνευματικά στάδια της σωτηρίας του ανθρώπου, που μεταξύ τους αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλοεξαρτώνται και κοσμούνται από τη Θεία Δόξη. Την ακατάληπτη παρουσία της Τριαδικής Δόξης και Θείας Μακαριότητος βιώνει και στην παρούσα ζωή η ψυχή του κάθε αγιασμένου και χαριτωμένου χριστιανού. Εγώ είμαι καλεσμένος εδώ, αλλά θα σας παρακαλέσω, ο σκοπός της ζωής σας είναι να μην γίνετε μόνο καλοί άνθρωποι. Δεν θέλω να γίνετε καλοί άνθρωποι. Ούτε θέλω να γίνετε καλοί χριστιανοί. Ούτε και εμείς οι ιερείς να είμαστε μόνο καλοί παπάδες. Καλός παπάς. Και εσείς και εμείς έχουμε ένα σκοπό στη ζωή μας. Και ο σκοπός αυτός είναι η θέωση. Δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι και να μας λένε «ναι, καλός άνθρωπος ο Κυριώρης, η κυρά Μαρία και η κυρά Δέσποτα». Ούτε καλός άνθρωπος, ούτε καλός χριστιανός, ούτε καλός παπάς, ούτε καλός δεσπότης, ούτε καλός καλόγερος. Θεωμένος και Άγιος εν Χριστώ Ιησού. Και αυτό βέβαια μέσα από ταπείνωση και δάκρυα και συντριβή και πόνο και πειρασμός. Συγχωρέστε με γι' αυτό που είπα. Ο καλός Θεός να μας ευλογεί.
Είναι υπεύθυνο σε δωρά μου. Πια πρέπει να συνεχίσω, Γιώργη. Πάμε. Μέχρι τις 8. Θα σας βομβαρδίσω. Η αγάπη του Θεού είναι πάντοτε μαζί μας. Και ο Θεός θέλει πάντα σωθήνια και σε επίγνωση να αληθεία σε ελθεί. Θεός θέλει όλοι να σωθούν. Η σωτηρία παρέχεται δωρεάν από τον Θεό μέσω της σταυρικής του θυσίας. Εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε με αγάπη προς Αυτόν διαμέσου της στηρίσεως των Ευαγγελικών εντολών. Επειδή όμως συχνά και κάθε Κυριακή βέβαια και τις Πέμπτες εδώ ακούτε πολλών ειδών κηρύγματα και για διάφορες αρετές ή για την καταπολέμηση των παθών, πολλών ειδών κηρύγματα, έτσι σκέφτηκα να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο, μέσω δηλαδή να έχουμε μία διδασκαλία, μέσω κάποιων γεγονότων, βιωμάτων και εμπειριών Αγίων Ιερέων και Αγίων Χριστιανών. Γι' αυτό αναφέρθηκα και σε εκείνον τον ανώνυμο Χριστιανό, όπως επίσης και στον Μπαρμπαθανάση από την Ράμα. Έχουμε κι άλλα γεγονότα. Θα βγει και ένα δεύτερο βιβλίο, «Γνώσεις και βίωμα της Ορθοδόξου Πίστεως», που είναι η ανάλυση του συμβόλου της πίστεως, αλλά μέσα από εμπειρίες πάλι. Δηλαδή κάθε τρεις σελίδες θα υπάρχει και ένα βίωμα. Θα υπάρχει μια αληθινή ιστορία, η οποία θα επιβεβαιώνει το περιεχόμενο. Εάν όμως δεν έχει, θα έχει άμεση σχέση με εκείνο που θα διαβάζουμε εκείνη τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, αν θα έρθουμε στα ιδιόμετρα του Παναγίου Θεού, τότε το γεγονός που θα διαβάζουμε θα είναι ένα εγερτήριο σάλπισμα για να ξυπνήσει η ψυχή μας που διαρκώς κοιμάται στον ύπνο της αμαρτίας. Στα χρόνια πάλι της ξένης κατοχής, το 1941 με 1944, μας επισκέφτηκε κάποτε στη Δράμα ένας ιερεύς. Ήταν εφημέριος στο χωριό Φωτολίμος. Ευλαβής και απλός Λεβίτης, μας ζήτησε λίγο αλλά. Εμείς είχαμε και του προσφέραμε αρκετό, μαζί με άλλα είδη. Είχε δε έλθει ως πρόσφυγας, όντας ιερεύς από τη Μικρά Ασία. Κάτι με ρώτησε και εγώ το απάντησα, και από την απάντηση που πήρε από το στόμα εκείνου του παιδιού των 11 ετών, τότε των 12, εκείνος μου είπε τα εξής. Ανακατεύοντας τις σημειώσεις, το βρήκα τώρα, διότι αυτό σαν γεγονός του είχε αναφέρει σε μια περίοδο 65-70, όταν ξαναπάλι ήμουν εφημέριος των Ιερών όπου υπηρετώ τώρα, δηλαδή στην Αγία Βαρβάρα Αμφιάλης και Ρατσινίου. Στη δική του εποχή και γύρω στο 1918, ένας τότε 70 ιερεύς, ο Παπαγιώργης, από τον Τσεσμέ, για να τον κάνει πιο προσεκτικό στα καθήκοντά του, του εν λόγω ιερέως που μας επισκέφθηκε από το Κοτελίου, του διηγήθηκε ένα προσωπικό του συνταρακτικό γεγονός. Και λέγει λοιπόν εκείνος ο παππούλης, που τον λέγανε Παπαγιώργη. Πριν από 20 χρόνια έκαμε κάποιος βράδυ Σάββατο τη βραδινή του προσευχή για να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ψυχικά προετοιμασμένος για τη Θεία Λειτουργία της επομένης ημέρας.
Κάτω από το μεγάλο εικονοστάσιο υπήρχε ένα μικρό τραπέζι ευπρεπισμένο με λευκό καθαρό κάλυμα και πάνω σε αυτό ήσαν τοποθετημένα το πρόσφορο που είχε ετοιμάσει η πρεσβυτέρα, η παπαδιά του, και ένα μικρό πύλινο δοχείο με τον άμα έτοιμα για το πρωί της Κυριακής. Πέρασε αρκετή ώρα προσευχόμενος και στο τέλος είπε προς την εικόνα του Κυρίου: «Αλήθεια Χριστέ μου, πώς αυτό το πρόσφορο θα γίνει σώμα σου και το κρασάκι αίμα σου, δηλαδή με την ευχή που λέμε εμείς ως ιερείς και τις λέξεις, και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού σου, και ασυναίσθητα σταυρώνει το πρόσφορο που ήταν μπροστά του. Το δέον το ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου, και σταυρώνει πάλι παρορμητικά το δοχείο με το κρασί, και ολοκληρώνει την ευχή σταυρώνοντας αμφότερα τα ίδια», μας καταλαβαίνει βέβαια ο ιερεύς και όλοι οι ιερείς όσοι τυχόν τα ακούσουν, «μεταβαλών το πνεύμα της στο Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν». Ναι Χριστέ μου, το ξέρω την αλήθεια, αλλά πώς γίνεται αυτό το θαύμα? Είπε κι άλλα πολλά, τελείωσε την δακρύβρεκτη προσευχή του, είπε διευχών των Αγίων Πατέρων και τα μάτια του έπεσαν πάνω στο πρόσωπο. Και τότε γούρλωσαν τα μάτια του. Φόβος τον κυρίευσε, πανικός τον κατέλαβε. Τι είδε? Είδε το πρόσφορο να φουσκώνει, να κοκκινίζει, να γίνεται κόκκινο σαν κρέας, και τον άμα να βράζει, λες και ήταν πάνω σε μια φωτιά, κόχλαζε τον άμα. Τρομαγμένος φώναξε την παπαδιά και το μεγάλο του γιο, και εκεί πανικοβλήθηκε. Τα χάσανε καημένα, τι να κάνω, δεν ήξερα. Ξαφνικά φωτίστηκε. Α, λέει, θα πάω μέσος τώρα στον διπλανό χωριό, στον Παπαρσένη, που είναι παλιός ιερεύς και άγιος παπάς, και ό,τι μου πει θα κάνω. Ετοιμάζει ένα γαϊδουράκι και ύστερα από μια μισή ώρα βιαστικής πορείας έφτασε. Πηγαίνει στο σπίτι του, τον ξυπνάει και του διηγείται το γεγονός. Μα και εκείνος τράμαξε. Αφού συνέβη, του είπε, θα γυρίσουμε μαζί. Στον δρόμο θα προσευχόμεθα συνεχώς και θα παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίσει τι να κάνουμε. Έτσι και είπε. Ύστερα από πάλι μια μισή ώρα έφτασα στο σπίτι και μόλις άνοιξαν την πόρτα ξεκίνησε από μέσα άρρητος ευωδία. Όταν έφτασα μπροστά στο τίμιο δώρο και αντίκρισαν τον τίμιο άρκο φουσκωμένο και κόκκινο, αμέσως ο πατήρας Έλλιος κατάλαβε. Ευλογημένη, του λέει, θαύμα έγινε. Είναι τώρα αληθινό σώμα Χριστού. Ευτυχώς όμως που δεν μεταβλήθηκε σε σάρκας. Δόξα σε ο Θεός. Και τον άμα είναι πλέον αίμα Χριστού και παρόλο που κόχλαζε όπως είπες, παρέμεινε στο φυσικό του είδος. Το βλέπω. Φαίνεται σαν κρασί, όμως το θαύμα έγινε. Δόξα σοι ο Θεός. Εμείς όμως τώρα θα ακολουθήσουμε επί ο πατήρας Έλλιος, από ό,τι θυμάμαι. Τι κάνουμε εμείς οι ιερείς όταν μελετάμε? Από ό,τι θυμάμαι τις συμβουλές που δίνει ο Άγιος Σιμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Έχω ένα σπάνιο βιβλίο που εξεδόθη το 1863 και γράφει ο Άγιος τι πρέπει να κάνουμε σε έκτακτες περιπτώσεις ή και σε θαύμα όπως αυτό. Θα βάλουμε λοιπόν πετραχίνη και φυλόν, εγώ με το θυμιατό, εσύ με τα τίμια δώρα, κρατώντας το τραπεζάκι θα πάμε στην εκκλησία και θα τα βάλουμε στην Αγία Τράπεζα. Ο μεγάλος ο γιος θα πορεύεται με το φαναράκι αναμένο. Έτσι και έγινε.
μετέβησαν με μεγάλη προσοχή και βλάβεια στο ναό του χωριού, που ευτυχώς ήταν πολύ κοντά. Πλησίαζε πλέον 4:30 το πρωί. Εισήλθαν στο Άγιο Βήμα, άνοιξαν το ιερό αντιμίσιο και με φόβο και πολύ σεβασμό τα τοποθέτησαν πάνω σε αυτό. Άναψαν όλα τα καντήλια του ναού και αρκετά κεράτα και ο Παπαρσένης είπε στον Παπαγιώργη: «Δεν θα κάνεις την ακολουθία της προσκομιδής. Τη δε μεγάλη είσοδο θα την κάνεις με κενά άδεια τα ιερά σκεύη. Δεν θα κάνεις επίσης και τον καταγιασμό των τιμίων δώρων. Το θαύμα της μεταβολής έγινε ολοφάνερα στο σπίτι σου. Το Άγιο Σώμα θα το τοποθετήσεις πάνω στο δισκάριο και το τίμιο αίμα θα το διάσεις στο Άγιο Ποτήρι. Στο κοινωνικό θα βάλεις μέρος του σώματος του Άγιου Ποτήριου και στο τέλος σιγά σιγά, αν υπάρχουν χριστιανοί, θα τους κοινωνήσεις και στο τέλος θα τα καταλύσεις όλα. Και πρόσεξε, αδερφέ μου, αυτό είναι ένα μάθημα για σένα αλλά και για όλους μας. Τα τίμια δώρα είναι ζώντα, αληθινά, πραγματικό σώμα και πραγματικό αίμα του Κυρίου μου και Θεού και Σωτήριου Σημών Ιησού Χριστού. Αληθινά. Μπορεί η γεύση να μας ξεγελάει, αλλά είναι αληθινά. Αυτά είπε ο ευλαβέστοτος πατήρ Αρσένιος, προσκύνησε και έφυγε για το χωριό του. Έπρεπε και αυτός να λειτουργήσει, διότι ξημέρωνε η Κυριακή. Στο μεγάλο και απροσπέλαστο αυτό μυστήριο της Θείας Μεταβολίας δεν έχουμε απορίες, ούτε το πώς, ούτε και τα γιατί, με τις κατά καιρούς αμφιβολίες και ολιγοπιστίες, αυτά πληρώνονται πολύ ακριβά. Και πολύ περισσότερο, αν κάποιος από εμάς τους λειτουργούς του υψίστου, είναι και Θεομπέκτης, Θεός να φυλάξει. Ο Παπαγιώργης έμεινε μέχρι το πρωί της ενάξεως της ακολουθίας του μεσονυχτικού, γονατιστός μπροστά στην Αγία Τράπεζα και προσήφθηκε το μετά τα κρύων να τον συγχωρέσει ο Θεός. Στην ώρα του χτύπησε τις καμπάνες και άρχισε με συντριβή και πόνο τις ακολουθίες και ύστερα τη Θεία Λειτουργία. Όλα κύλησαν ομαλά. Αλλά η γεύση των τιμίων δώρων ήταν υπερουράνιος. Το γεγονός θαύμα δεν το ξέχασε ποτέ και θυμήθηκε ο Οσιακός με την ανάμνηση αυτού του θαύματος στην καρδιά και με τη γεύση στο στόμα του, του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού που γεύτηκε εκείνη την αξέχαστη Θεία Λειτουργία. Ασφαλώς και μετέβη στο υπερουράνιο θυσιαστήριο για να συνεχίσει και εκεί με ακατάληπτο τρόπο να είναι άξιος λειτουργός του υψίστου. Τέτοιους Παπαγιώργηδες και τέτοιους Παπαρσένιδες δεν έχουμε τώρα, να συγχωρέσετε. Και ο ιερεύς από το Φωτολίβος που μου τα διηγήθηκε αυτά για τον Παπαγιώργη, μου είπε: «Αυτά κι άλλα πολλά σε έχεις υπόψη σου, αν θες όπως λες, όταν μεγαλώσεις να γίνεις παπάς». Μου είπε αυτός ο ταπεινός Λεβίτης από το Φωτολίβος της Δράμας και έφυγε. Ο πατήρ Αρσένιος, το λέω αυτό ειδικότερα για τον ευλαβέστατο εδώ αδελφό συλλειτουργό μου που είναι μαζί μας, ο πατήρ Αρσένιος για την αντιμετώπιση του εκτάκτου γεγονότος και θαύματος που έγινε επικαλέστηκε τον Άγιο Σημεών Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Πράγματι λοιπόν έψαξα κι εγώ και βρήκα στα εκδηλώμενα άπαντα του Αγίου από τις εκδόσεις Ριγόπουλος Θεσσαλονίκη 1960,
αναφέρονται τα εξής στο τμήμα του βιβλίου που λέγεται Παράρτημα. Η προσοχή μας στρέφεται στις οδηγίες που δίνει ο Άγιος προς όλους τους ιερείς παντός βαθμού για το πώς θα αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις στη Θεία Λειτουργία. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνονται στις σελίδες 462, 482 κεφάλια από Β έως ΙΒ. Εμάς μας ενδιαφέρει το 10ο κεφάλαιο που λέγει «Περί των συμβαινόντων εις των λειτουργών ιερέα ως άνθρωπον». Και εδώ έχουμε ειδική αναφορά στις περιπτώσεις εκείνες όπου πραγματοποιείται ένα θαύμα. Το θαύμα ηγούν, επιλέξει, το είδος του άρτου, εις είδος σαρκός ή βρέφος, και ο ίνος εις είδος ένατος. Αυτό και μόνο δηλώνει και αποδεικνύει ότι τι ούτου είδους πειραστητικά και θαύματα εμφανίζονταν τακτικά στην ιστορία των 14 αιώνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας που μεσολάβησαν μέχρι της εποχής του Αγίου Σημειών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 1429, όταν εγγράφησαν αυτά. Άρα συνέβηναν τακτικά τέτοια γεγονότα για να μπορεί να τα υποσημειώνει και να δίδει οδηγίες για το πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουν οι ιερείς όταν αυτά συμβαίνουν. Και δίδει βέβαια τις χρήσιμες συμβουλές ώστε μετά φόβου και τρόμου να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε. Αυτά λοιπόν και άλλα παρόμοια μπορούν να συμβούν σε μια οποιαδήποτε Θεία Λειτουργία ενός ευλαβούς ιερέως, αλλά καμιά φορά και ενός αναξίου. Ο Θεός θα κάνει το θαύμα για τους λόγους που μόνο εκείνος γνωρίζει. Άρα λοιπόν, όσα αναφέρονται ως εμπειρίες στο βιβλίο Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία και όσες θα αναφέρουμε στο επόμενο βιβλίο μας, είναι πέρα για πέρα αληθινές. Όλες αυτές τις εμπειρίες δεν τις πέρασα. Επιπόλαια. Τις εξέτασα με πολύ προσοχή και τις περισσότερες τις έχω συζητήσει με απλά νήσιοι οντάδες για να διαπιστώσουμε και να ξεχαρίσουμε την αλήθεια από την πλάτη, το κέρδος από τη ζημιά, το φως από τη σκοτάδι, την αλήθεια από το ψεύδος. Εφόσον λοιπόν και η ανακοίνωση ακόμα από τα ραδιοφώνου ήταν οι εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία, νομίζω ότι αναφέρθηκα σε αυτές χωρίς να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες ή ειδικές αναλύσεις για τη Θεία Λειτουργία, και με τον Σπερινό εδώ που άκουσα προηγουμένως, που συμμετείχα και εγώ μέσα από το Άγιο Βήμα, ενεθυμήθηκαν αυτά που γράφουμε και μέσα και τα οποία είναι κοινά εις όλους μας, πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά και οι χριστιανοί μας. Τα παλιά χρόνια οι χριστιανοί τα γνώριζαν όλο και ήξεραν να ξεχωρίζουν τη διαφορά μεταξύ ομοούσιος και ομοιούσιος, και για το γιώτα εκείνο πέστερε ο Άριος και δημιούργησε τόση και τόση ταλαιπωρία στην Εκκλησία μας και εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται οι χριστιανοί μας και ο λαός του Θεού με το διαρκώς να κακολογούν και να σπερμολογούν ότι είναι κτίσμα ο Χριστός και ούτω καθεξής. Πολλά είναι αυτά τα δεινά. Πρέπει λοιπόν και εμείς να πληροφορούμεθα τις αλήθειες. Χθες γιορτάζαμε και προχθές την Παπαντή του Κυρίου χθες και σήμερα σημειώνει το Θεοδόχο, ο οποίος στο τέλος του Εσπερινού λέει «Νίνα πολύ εις το δούλο σου δέσποτα, το αρθέ μου,
πάρει μη ετέμους τα πεθάν και ξεδίνεται ο ιερεύς τη στολή, βγάζει το πεταρχήνι και το θελόνι. Σύμβολο είναι ότι απογυμνώνεται ο άνθρωπος από την θεοήφαντη στολή που του φόρησε ο Πανάγιος Θεός όταν τον έπλασε ανομάρτητο κατ' εικόνα την καθομοίωση και αφάλατο. Αυτός την πήρε και την κουρέλεσε και την καταξέσχισε με την αμαρτία και την παράβαση της παρακοής. Σύμβολο λοιπόν αυτού του γδαρσίματος που υπέστη με τόσες και τόσες συνέπειες ώστε να χάσει ακόμα και τα αρχαίγωνα δώρα της Θείας Δικαιοσύνης και τόσα άλλα και να κληρονομήσει και αυτόν τον θάνατο τον οποίον τον είδαν στα μάτια του παιδιού τους όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και τρόμαξαν μπροστά στη θέα ενός νεκρού και τον έβλεπαν να σαπίζει, να βρωμάει κατόπιν ο άνθρωπος και τρόμαξαν οι πρωτόπλαστοι. Εκείνη η ιστορία λοιπόν της αναμαρτησίας, η θεοήφαντη με την οποία τους έτησε ο Θεός, αλλά όχι για πάντα. Την ξαναφόρησαν με την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού και την φοράμε κι εμείς κάθε φορά που βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μία φορά που εγώ άνθρωπος βαπτίζεται, αλλά την ξαναφορά πάλι ολοκένουργη, διότι πλένεται μέσα στην κολυμπήθρα των δακρύων και καθίσταται ολόλαμπρη όταν αξίως προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία και στο τέλος πάλι της Θείας Λειτουργίας όταν μέσα στο Άγιο Βήμα ιερείς διαβάζουμε τη Θεία Ευχαριστία ή από κάποιον βοηθό αεροψάλτη ή από κανένα παιδί του Αγίου Βήματος. Λέει στο τέλος πάλι ο ιερεύς «Νίν απολύεις τον δούλου σου δέσποτα κατά το ρήμα σου ότι είδωνε ο φελμίνου το σωτηριόν σου» κτλ. Τώρα είμαι έτοιμος, Θεέ μου, να πεθάνω. Δεν μου χρειάζεται αυτή η στολή. Διότι κοινωνώντας φόρησα τη στολή της θεότητος και είμαι έτοιμος να βρεθώ κοντά σου, στα δεξιά σου, στη βασιλεία των ουρανών. Αυτή τη βασιλεία σας την εύχομαι σε όλους σας. Με καλή απολογία μπροστά στο φοβερό βήμα του Χριστού μας. Αλλά όμως κι εσείς να την έρχεστε για μας τους ποιμένους. Την έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από τις δικές σας προσευχές. Η παρουσία σας εδώ οφειλεί και εμένα. Οφειλεί και εμάς. Εμείς δεν έχουμε δικό μας λόγο. Δεν έχουμε δική μας ιεροσύνη. Την ιεροσύνη του Χριστού φέρουμε. Το δικό του λόγο μεταφέρουμε. Δεν έχουμε τίποτα το δικό μας να σας δώσω. Και αν υπάρχει ένα χάρισμα, αν υπάρχει μια εμπειρία, αν υπάρχει μια κατάσταση, του Θεού είναι και αυτό. Δεν είναι δικά μας. Τίποτα δεν έχουμε εμείς. Όλα είναι του Θεού. Μα όλα είναι του Θεού. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχεστε. Οι μέρες είναι κάπως δύσκολες. Ακούγεται κοτσομπολιά, χιλεδιό, κατακρίσεις, κανάλια, τώρα έχουμε και αυτά. Και δυστυχώς ρίχνουν και πολύ λάσπη. Ο Θεός θα μας κρίνει όλους. Και το τέλος του καθενός, κανένας δεν το ξέρει. Ούτε και ξέρουμε τις καρδιές. Ούτε εγώ ξέρω τις δικές σας καρδιές. Ούτε και εσείς ξέρετε τη δική μου πόσο μαύρη είναι. Ποιος μόνο γνωρίζει. Τα τέλη μας είτε να είναι ειρηνικά, ανώδυνα και ανεπέσχυντα. Όπως να είναι και τα δικά σας, αλλά να εύχεστε και σε εμάς το ίδιο. Να παρακαλάτε τον Θεό να βγάλει ποιμένες που να ξέρουν τα πρόβατά τους κατ' όνομα και να τον ακολουθούν. Στη μάντρα του Χριστού, όχι τη δική του μάντρα, ο ένας μπορεί να έχει 5 πρόβατά του. Ο άλλος έχει 10, ο άλλος έχει 50, ο άλλος έχει 100. Σε περισσότερα είναι,
τόσο μεγαλύτερη ευθύνη. Ούτε φθόνος, ούτε ζήλια, τίποτα. Έργον σωτηρίες να επιτελούμε όλοι μας. Εμείς να φροντίζουμε να σας οδηγούμε στα λιβάδια εκεί όπου υπάρχει άφθονη τροφή του Αγίου Θεού και εσείς να παρακαλείτε να στεκόμαστε κι εμείς όρθιοι, σωστοί, σόφροντες και προπαντός Άγιοι και θεωμένοι. Έτσι να παρακαλάτε τον Θεό. Ο θερισμός πολλής, αλλά οι εργάτες ολίγοι. Ένας γιατρός το διάβασε αυτό στην Αγία Γραφή και έγινε παπάς. Διώχθηκε μαρτύριο, μαρτύρησε, μέχρι τον πολικό κύκλο της Ιδρίας έφτασε, κατόπιν έγινε επίσκοπος